κτηνοτρόφοι ρίχνουν γάλα στην είσοδο του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης. Κρατώντας γλίτσες και κουδούνες, κόλλησαν χαρτόνια στα κάγκελα του Υπουργείου που γράφουν μεταξύ άλλων: «Κύριε Πρωθυπουργέ, δώστε λύση τώρα, σώστε τη φέτα, σώστε μας, χανόμαστε». Και η κτηνοτροφία εκπέμπει σως. Κτηνοτρόφοι από τη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλία πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Δεχόμαστε απειλές και εκβιασμούς από γαλακτοβιομηχανίες και τυροκόμους για μονομερή, γιατί δεν συμφωνούμε φυσικά, μονομερή πτώση των τιμών στο εγωπρόβειο γάλα. Θεωρούμε αδιανόητο τα τελευταία χρόνια να έχουν παρουσιαστεί ζωονώσεις όπως ο καταρροϊκός πυρετός σε ευλογιά του προβάτου, να έχουν χαθεί πάνω από 1 εκατομμύριο εγωπρόβατα, να έχουν μειωθεί εκμεταλλεύσεις, εγωπροβατροφικές εκμεταλλεύσεις πάνω από 15% με 20% και στην ουσία να παρουσιάζεται υπερπληθώρα τυριών και φέτας. Φτάσαμε στο έλεος. Κοπάδια ξεκλειρίζουν καθημερινά. Χιλιάδες ζώα στρέφονται στα σφαγεία, σφάζονται για να ζήσουν το υπόλοιπο ζωικό κεφάλαιο, ζώα παραγωγικά. Λοιπόν, και σήμερα που μιλάμε δεν ίδρωσε κανένα αυτή από κανένα πολιτικό. Όλοι προσπαθούν να καλυφθεί ένας πίσω από τον άλλον, όπως ο ίδιος ο υπουργός προσπάθησε να καλύψει την αδυναμία και την ανυπαρξία μέσω ελγοδήμητρα. Ή παίρνει μέτρα ή σκόνεται και φεύγει, πάει στο σπίτι του. Εμείς δεν χρωστάμε τίποτα να χάσουμε τις περιουσίες από τα χέρια μας. Μεταξύ των ετοιμάτων τους είναι οι ελληνικές γαλακτοβιομηχανίες να επαναφέρουν τις τιμές στο γάλα στο σήμερα, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, πάβοντας την πολιτική μείωσης που ακολουθούν και που γυρνούν τους Έλληνες κτηνοτρόφους στην εποχή του 1994. Σύμφωνα με τους ίδιους, οι τιμές στο πρόβιο και κατσικίσιο έχουν διολυστήσει σε ποσοστό άνω του 30%, ενώ στο αγελαδινό η μείωση αφορά σε 5 με 7%. Αυτό σημαίνει δεν μπορούμε ούτε καν να τα σφάξουμε τα ζώα για να φύγουμε, διότι χρεωνόμαστε κάθε μέρα. Το κόστος είναι μεγαλύτερο από το έσοδο το οποίο παίρνουμε εμείς. Το κόστος, οι αριθμοί μιλούν μόνοι τους. Το ίδιο έχουμε και στα αμνοερήφια. Σήμερα ένας παραγωγός για να σφάξει, όπως είπαν και οι πρόεδροι και ο κ. Παλάσχας και ο κ. Σκαμπούρης, τα πουλάμε 3 ευρώ τιμή παραγωγού στο Μαντρί. Η κεντρική Μακεδονία μέσω όρο στο πρόβιο έχει 65 λεπτά. Είναι ανεπίτρεπτο. Δεν μπορούμε να βγούμε. Η εξωτική αποζημίωση, την οποία έπαιρνε ένας μέσος κτηνοτρόφος, έχει μειωθεί από 50 έως 70%. Καταστρέφεται η κτηνοτροφία. Ζούμε τις χειρότερες μέρες της τελευταίας 20ετίας, όχι δεκαετίας. Το 2006 είχαμε πρωτοβγεί στους δρόμους, αλλά αυτές οι τιμές είναι του 1994 και στο γάλα και στο κρέας. Δεν πάει άλλο. Οι κτηνοτρόφοι ζητούν έλεγχο της αγοράς γάλακτος από τον καταναλωτή με ισοζύγια σε ΠΟΠ και μη ΠΟΠ προϊόντα. Όσες γαλακτοβιομηχανίες και τυροκομείες εισάγουν εγωπρόβειο γάλα, να μην παράγουν ΠΟΠ προϊόντα και διφέτα. Ανεξαρτητοποίηση του ΕΛΟΓΑΚ με τη συμμετοχή κτηνοτρόφων και τυροκόμων στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αύξηση των προστίμων στους παρανομούντες με ποσοστό επί του τζίρου σε όσους κάνουν παραβάσεις σε ΠΟΠ προϊόντα και έγκριση της Εθνικής Διαπαγγελματικής Φέτας από το ΙΠΑΤ. Οι κτηνοτρόφοι επέδωσαν ψήφισμα με τα αιτήματά τους στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.